Παραδόθηκαν στις αρχές ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών Τίνος Μιχαηλίδης και ο γιος του Μιχάλης μετά την έκδοση Κυπριακών Ενταλμάτων Σύλληψης. Οι δύο παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, και εκεί εκτελέστηκαν τα εντάλματα. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και μετά άρχισε η ακροαματική διαδικασία για εξέταση του αιτήματος για έκδοση νοδείου στην Ελλάδα. Είναι στο τηλέφωνο η ανταποκρίτρια μας τη Λεμεσό Σωτηρούλα Χριστοφίδου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Σωτηρούλα, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Σταυριανή, κυρίες και κύριοι. Για να είμαστε πιο ακριβείς, η ακρόαση για το αίτημα των ελληνικών αρχών για έκδοση του κύριου Μιχαηλίδη και του γιου του Μιχάλη θα ξεκινήσει στις 18 Ιουλίου. Μάλιστα. Η σημερινή διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου αμέσως μετά την εκτέλεση των Κυπριακών Ενταλμάτων Σύλληψης, οι δύο εξητούμενοι ενημερώθηκαν για τα ευρωπαϊκά ενταλμάτα που είχαν εκδοθεί εναντίον τους από τις ελληνικές αρχές, αλλά και το δικαίωμά τους να συγκατατεθούν, όπως είπαν, στην έκδοσή τους για να δικαστούν μόνο για τα αδικήματα για τα οποία ζητήθηκε η έκδοσή τους. Ο δικηγόρος του Ευστάθιος δήλωσε στο δικαστήριο ότι δεν σημαίνει ούτε ο Τίνος Μιχαηλίδης ούτε ο γιος του Μιχάλης. Το δικαστήριο ανέφερε επιγραμματικά ότι εναντίον τους διερευνώνται αδικήματα που αφορούν νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος. Αδικήματα τα οποία έγιναν σύμφωνα με το κατηγορητήριο μεταξύ 10 Σεπτεμβρίου του 1997 και 20 Ιουλίου του 2001 και το συγκεκριμένο αδίκημα, η νομιμοποίηση δηλαδή προϊόντων εγκλήματος, είναι ένα από τα 32 αδικήματα για τα οποία επιτρέπεται η έκδοση προσώπου με βάση ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Αυτά είναι βέβαια τα διαδικαστικά. Η έκδοση, η ακρόαση λοιπόν θα αρχίσει στις 18 Ιουλίου, στις 11 το πρωί για τον Τίνο Μιχαηλίδη και στις 12 το μεσημέρι για τον γιο του Μιχάλη, και στους δύο, στις ξεχωριστές διαδικασίες που έγιναν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, επευλήθηκαν ήδη οι περιοριστικοί όροι να παραδώσουν δηλαδή τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, να υπογράψουν εγγύηση 200.000 ευρώ και να παρουσιάζονται 3 φορές την εβδομάδα στον αστυνομικό σταθμό Γερμασόγειας μεταξύ 8 και 10 το πρωί. Στη συνέχεια, ένας από τους δικηγόρους, ο επικεφαλής δικηγόρος, αν θέλετε, της ομάδας που υπερασπίζεται τον Τίνο Μιχαηλίδη και τον γιο του, ζήτησε να κάνει δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου, στην οποία ανέφερε ότι η άρνησή τους να συγκατατεθούν στην έκδοσή τους στην Ελλάδα δεν αποσκοπεί στο να αποφύγουν τη δικαιοσύνη, αλλά θέλουν να δώσουν την ευκαιρία να δικαστούν στην Κύπρο, να υπερασπίσουν δηλαδή τις θέσεις τους στην Κύπρο, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει στο δίκαιο της χώρας μια πρόνοια για 18μηνη προφυλάκηση, κάτι το οποίο, όπως είπε, πολλά συμβεί δεν θα τους επιτρέψει να ετοιμάσουν την υπεράσπιση και τις μαρτυρίες. Είναι έτοιμοι να δικαστούν για να διαλάμψει η αλήθεια, δήλωσε στο δικαστήριο ο κύριος Ευστάθιου, ο οποίος ταυτόχρονα υπέβαλε και παράπονο ότι υπουργοί, ανώτεροι αξιωματούχοι της νομοθετικής εξουσίας αλλά και αρχηγοί κομμάτων, με ανακοινώσεις και δηλώσεις τους στα μέσα ενημέρωσης, καλούν το δικαστήριο να προχωρήσει στην έκδοση των δύο, κάτι που θεώρησε ανεπίτρεπτη παρέμβαση στο έργο της δικαστικής διαδικασίας, και ζήτησε από το δικαστήριο να διαβιβαστεί το παράπονο του στον πρόεδρο του ανωτάτου δικαστηρίου, αλλά και να επιληφθεί του θέματος ο Γενικός Εισαγγελέας. Η εκπρόσωπος της εισαγγελίας, βέβαια, να σας πω ότι απέρριψε τα όσα ανέφερε στη δήλωσή του ο Ευστάθιος Ευστάθιου, γιατί, όπως είπε, η Γενική Εισαγγελία θεωρεί ότι δεν υπάρχει παραβίαση κανενός δικαιώματος.